συνέντευξη στο Fletcher Initiative on Religion, Law and Diplomacy παραχώρησε ο πρέσβη στον ΙΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Θίγοντα τα φλέγοντα ζητήματα τη Ουκρανική κρίση και τη προβοκατόρικη διπλωματία στην Ανατολική Ευρώπη, τα στρατηγικά συμφέροντα των ΙΠΑ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο και δεί στην Ελλάδα λόγω τη ναυτική βάση στη Σούδα και των φαραωνικών επενδύσεων στην Αλεξανδρούπολη αλλά και την ελληνοτουρκική διαμάχη. Ο κύριο Πάιετ αναφέρθηκε εκτενώς στις διπλωματικές επαφές κλιμακίων της Ουάσιγκτον με Ρώσους ηγέτες. Ενώ τον πω πως η κρίση στην Ουκρανία θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κύριο Πάιετ προειδοποίησε πως η πολεμική έξαρση γύρω από την Ουκρανία αποτελεί μια κρίση με παγκόσμιες συνέπειες και απαιτεί παγκόσμια δράση. Το Ουκρανικό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύγκρουση μεταξύ δύο κρατών ή σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε πως ο ρόλος της Ελλάδας μας στην Ουκρανία είναι καθοριστικός ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση συμμάχου του ΝΑΤΟ και με διασπορά στη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει ισχυρότερο ρόλο σε Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τόνισε πω η Θεσσαλονίκη και η Δυτική Θράκη αποτελούν πύλη σε αυτή τη μεγάλη αγορά, χαρακτηρίζοντα την Αλεξανδρούπολη ενεργειακό κέντρο. Για την ελληνοτουρκική κρίση και τη διαμάχη στο Αιγείο, ο Αμερικανό πρέσβη δεν επεκτάθηκε, λέγοντα αόριστα πω η κρίση Ελλάδα-Τουρκία ευνοεί του εχθρού του ΝΑΤΟ. Κατέληξε λέγοντα πω η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε πυλώνα σταθερότητα, ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τι ελληνοαμερικανικέ σχέσει, ο κ. Σπάιτ είπε πω βρίσκονται σε κορύφωση των διπλωματικών δεσμών αφού τα συμφέροντα των δύο χωρών παραμένουν ευθυγραμμισμένα. Με ένθερμη αναφορά στι παραχωρήσει τη Αθήνα στη ΣΥΠΑ, χαρακτήρισε πυλώνα στρατηγική συνεργασία στην Αμερικανική Ναυτική Βάση στη Σούδα, η οποία είναι πιο απασχολημένη εδώ και δεκαετίε, όχι μόνο λόγω των στρατηγικών δυνατοτήτων που παρέχει, αλλά και λόγω των ισχυρών δεσμών που χτίσαμε με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία που μα επιτρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή μα συνεργασία. Η Αμερικανική πολιτική έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε πυλώνα τη στην ευρύτερη περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου, εξασφαλίζοντα έτσι η στρατηγική παρουσία στην ευαίσθητη αυτή περιοχή τη παγκόσμια γεωπολιτικής. Η Ουάσιγκτον έχει εγκιστρωθεί την Αθήνα στο δυτικό πόλο επιρροή, διατηρώντα τον έλεγχο στρατηγικών υποδομών με αντάλλαγμα επενδύσει που μετατρέπουν τη χώρα σε κέντρο των Βαλκανίων. Οι δύο ανησυχητικέ πτυχέ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ωστόσο, είναι η βήθηση τη Ελλάδα στην κόντρα ΝΑΤΟ-Ρωσία, που αυτή τη στιγμή έχει ω βασικό θέατρο την Ουκρανία, αλλά και η ουδετερότητα που διατηρείται όσο αφορά τι παράνομε τουρκικέ διεκδικήσει ελληνικών θαλασσών και εδαφών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.